Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τον γύρο των πολιτικών, καταρχήν συνεντεύξεων, κάποια στιγμή να τους διευρύνουμε βέβαια. Και κάναμε κάποιο κύκλο, κάποια αρχή καλύτερα και μετά και από δική σας προτροπή θέλουμε να πούμε λίγο πιο βαθιά. Πιστέψτε μας ότι τα ζητήματα της πολιτικής θέλουμε καμιά φορά γερές απλοσιές. Και κάναμε σκόπιμο ότι μια κουβέντα με τον Αντώνη Κοτσακά για άλλη μια φορά θα είναι χρήσιμη. Ο Αντώνης Κοτσακάς, έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι μόνο πολιτικό μυαλό, είναι και θηλυκό μυαλό. Και γεννάει ιδέες και έχει πολιτική σκέψη. Κύριε Υπουργέ, εντάξει, ήθεστε να το λέμε αυτό, σας καλωσορίζω στην εκπομπή και θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για τα πολιτικά ζητήματα και με απλό τρόπο αλλά και απλώντας την πολιτική σκέψη τη δική σας για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Πιάσαμε πάτο. Καταρχήν να ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, Γιάννη, και να πω χρόνια καλά και πολλά σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, μέρας που είναι. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να είμαι εναρμονισμένος με το κλίμα των ημερών που απαιτεί και προϋποθέτει αισιοδοξία. Φοβάμαι ότι είναι καλύτερα να λέω αλήθειες κι ας γίνομαι δυσάρεστος παρά να υποκρίνομαι. Θα σου πω λοιπόν εισαγωγικά ότι εμείς είμαστε μια τυχερή γενιά, η δικιά μου γενιά, γιατί ζήσαμε καλά στο 1/3 του ανεπτυγμένου κόσμου και δεν είδαμε πόλεμο. Και είχαμε και πράγματα να πιστεύουμε. Είχαμε αρχές, αξίες και είχαμε και ένα όραμα. Ζήσαμε καλά και σε βάρος των επόμενων γενιών. Και είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με βαραίνει πάρα πολύ. Εμείς μπαίναμε στην παραγωγή με 800 σημερινά, ξέροντας ότι θα βγούμε κάποια στιγμή με 2.500 ή με 3.000. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα ψάχνονται αν θα μπουν στην παραγωγή με 400 για να βγουν, αν βγουν κάποτε, με 800. Αυτό είναι το επίτευγμα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και του καπιταλισμού, συν βέβαια και τις δικές μας ευθύνες ως πολιτικό προσωπικό, για τις οποίες ευθύνες έχω μερδικό ευθύνες κι εγώ. Γιατί κι εγώ δεν έλειπα, ανεξάρτητα αν από το 96 και μετά, από το 95, είμαι σε σκληρή, ήμουνα σε σκληρή διαφωνία με το κόμμα μου και πλήρωσα γι' αυτό, αλλά το έκανα συνειδητά. Δεν είναι εύκολο να είσαι σε σκληρή διαφωνία με ένα κόμμα στο οποίο ανήκεις, πιστέψτε με, και το άντεξα κοντά 20 χρόνια. Άρα δεν πιάσαμε πάτο. Ναι, φοβάμαι ότι το τι είναι πάτος είναι κάτι σχετικό. Με οικονομικούς όρους δεν θα έλεγα ότι πιάσαμε πάτο. Με αξιακούς όρους φοβάμαι πως ναι, έχουμε πιάσει πάτο. Με αξιακούς όρους εννοώ την κρίση που υπάρχει, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κρίση αξιών. Τι άλλο μπορεί να γίνει χειρότερο στον οικονομικό τομέα? Υπάρχει ο κίνδυνος. Εγώ πιστεύω ότι ο αυριανός κόσμος που θα ζήσουν τα παιδιά μας, το σύστημα ήταν διπολικό. Ήταν το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο Βαρσοβίας, Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση. Κάποια στιγμή ένας πόλος κατέρευσε, μείναμε σε έναν ιδιότυπο μονοπολικό κόσμο, υποτίθεται με μοναδικό πόλο εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι όπως απλοϊκά το λέμε. Είναι ένα σύστημα παγκόσμιο, η παγκόσμια οικονομική ελίτ αποτελείται κυρίως από Αγγλοσάξονες, Προτεστάντες και Εβραίους, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής εξουσίας. Και επειδή έχουμε πάει πια, Γιάννη, από τον εμπράγματο καπιταλισμό στον άειλο καπιταλισμό, δηλαδή ο καπιταλισμός είχε ως αντίκρισμα το εργοστάσιο, την παραγωγή, το ακίνητο, το κτήμα. Κάποια στιγμή η σχολή του Σικάγου, ο Μίλτον Φρίντμαν, ένα μεγάλο μυαλό, μεγάλος οικονομολόγος, με τον οποίο βέβαια διαφωνώ,
διατύπωση τη θεωρία ότι πρέπει να αλλάξουμε πλέον τον καπιταλισμό, γιατί πάμε σε αδιέξοδο, πάμε στον ντουβάρι. Ελάτε να πάμε στον άειλο καπιταλισμό. Τι είναι ο άειλος καπιταλισμός? Ο καπιταλισμός, ο άειλος είναι εκείνος που έχει ως αντίκρισμα τα παράγωγα, τις φούσκες που λέμε. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό αυτό που σας λέω, φανταστείτε ότι επί του ελληνικού χρέους, το ελληνικό χρέος δεν είναι μεγάλο, έτσι, η Ελλάδα παράγει το 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, δεν είναι και τίποτα μεγάλο, αλλά για να γίνει αντιληπτό. Ας πούμε λοιπόν ότι το χρέος το ελληνικό είναι 10. Επί των 10 του ελληνικού χρέους, τα ομόλογα δηλαδή που τα έχουν πάρει hedge fund και τράπεζες, επ' αυτού έχει οικοδομηθεί ένα χρέος που μπορεί να είναι 150 με παράγωγα. Εάν λοιπόν καταρρεύσει η βάση, και αυτό είναι που τρομάζει τους Ευρωπαίους και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, εάν καταρρεύσει η βάση το 10 επί του οποίου έχει οικοδομηθεί όλο το, θα καταρρεύσει όλο μαζί. Έχουμε πάει λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση που η BMW πήρε, που είναι παραγωγικό εργοστάσιο, έτσι, πήρε τα καλύτερα στελέχη της και έφτιαξε ένα τμήμα χρηματοοικονομικής. Δηλαδή, η BMW, που είναι παραγωγή, ασχολείται περισσότερο με τα παράγωγα και λιγότερο με την παραγωγή. Μάλιστα. Έχεις λοιπόν μια κατάσταση όπου σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία, οι αγορές, έχουν βγει πάνω από την πολιτική. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει ένας θεσμός, ας πούμε ένας ισχυρός ΟΗΕ, που θα μπορούσε να βάλει πλαίσιο και κανόνες λειτουργίας της αγοράς. Έτσι, μέσα από τα κομπιούτερ μεταφέρονται τεράστια ασύλληπτα χρηματικά ποσά από τη μια στιγμή στην άλλη, από την Μπαγκόκ στο Τορόντο, από το Cape Town, ξέρω εγώ, στην Νορβηγία. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Αυτός κερδίζει τελικά δηλαδή? Μόνο αυτός κερδίζει. Και ο άειλος καπιταλισμός, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται σε κρίση ο άειλος καπιταλισμός. Αλλά έχουμε την ατυχία να έχουμε στα χρόνια που ζούμε τον καπιταλισμό σε κρίση και την αριστερά σε αμηχανία. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτεί καθένας που θέλει να λέγεται προοδευτικός. Δηλαδή, δεν έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά παγκοσμίως, σε όποια έκφρασή της, είτε πρόκειται για τη δεύτερη διεθνή, είτε πρόκειται για την τρίτη διεθνή, είτε πρόκειται για τους τροτσκιστές, είτε πρόκειται για τους νεομαρξιστές, δεν έχει μια εναλλακτική πρόταση, αυτό που λέμε αλτερνατίβα, να αντιπαραθέσει στον άειλο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Γιατί τα λέω αυτά? Αν δεν δούμε τι γίνεται, παλιά ήταν τα πράγματα πολύ πιο απλά. Αμερική, Ρωσία. Όχι, και αν ναι, Αμερική, Ρωσία, αλλά ήταν πολύ. Εγώ πιστεύω ότι ο επόμενος κόσμος θα έχει 5-6 πόλους. Ο πιο ισχυρός θα είναι η Κίνα. Θα είναι πόλος οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι πόλος η Ρωσία, θα είναι πόλος η Ινδία και θα είναι και ένας ισχυρότατος πόλος η Βραζιλία με τις χώρες που την περιβάλλουν. Η Ευρώπη. Φοβάμαι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, γι' αυτό το ξεκίνησα. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αποτελέσει έναν από τους 5-6 πόλους του αυριανού κόσμου. Για διάφορους λόγους που αν θες τους κουβεντιάζουμε στη συνέχεια. Εάν η Ευρώπη δεν αποτελέσει έναν τέτοιο πόλο, θα υποβαθμιστεί στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Εάν υποβαθμιστεί η Ευρώπη, καταλαβαίνει ο καθένας τι θα συμβεί στη χώρα μας. Αυτό που έχουμε πάθει σήμερα, αυτό είναι δηλαδή? Ακόμα δεν το έχουμε πάθει. Άρα λοιπόν ο πάντος είναι ακόμα πιο κάτω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι, γι' αυτό σου είπα ότι οικονομικά δεν έχουμε πιάσει πάτο. Πρέπει όμως να έχουμε και μια επίγνωση της τάξης μεγέθους. Ποιοι είμαστε, τι είμαστε. Είμαστε το 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μην έχουμε έτσι και καμιά ψευδαίσθηση ότι όλοι ασχολούνται μαζί μας, έτσι. Να όλοι για μας λένε τώρα. Όχι, διαφωνώ. Ναι, απλώς εδώ τα μίντια μας φτιάχνουν ένα κλίμα και είναι εύλογο γιατί αυτό πουλάει, αυτό θέλει να ακούσει ο τηλεθεατής. Μα δεν είδαμε τη Μέρκελ και τους μεγάλους να μας ακούσει. Ναι, μέσα σε αναφορά που κάνει στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία, λέει και για την Ελλάδα. Εκείνο που σου δείχνουν εσένα είναι εκείνο που αφορά την Ελλάδα. Φοβόστε για τα εθνικά θέματα. Σας πάω γρήγορα γιατί ναι, φοβάμαι ότι, εντάξει, πολύ καλά αυτά που λέμε, αλλά θέλω να τα προλάβω. Ναι, ναι, ναι. Φοβόστε. Για τα εθνικά θέματα με ποια έννοια? Αν θα γίνει πόλεμος? Νομίζω πως δεν είναι εύκολο. Αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Λένε αυτοί που κάνουν στρατηγική ότι ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη κάνει όσο κάνουν τρεις μεραρχίες.
Εγώ έχω απόλυτη διαφωνία με τον κύριο Καραμανλή και τα έργα και τις ημέρες του, γιατί στο οικονομικό πεδίο κατέστρεψε τη χώρα. Τι εννοείται ο αγωγός Καρατρίμεραρχής? Θα σου πω. Ναι. Η ιστορία του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπουλη έχει ξεκινήσει από τις κυβερνήσεις του Πασόκ. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι ο κύριος Καραμανλής, με τον οποίο διαφωνώ, το προώθησε αποτελεσματικά. Μάλιστα. Και αν θέλεις και στο Βουκουρέστι είχε το θάρρος να βάλει ένα βέτο, για το οποίο στοχοποιήθηκε από τους νατοϊκούς. Η προώθηση του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη ήταν πάρα πολύ σημαντική πολιτική επιλογή. Αυτήν την επιλογή το Πασόκ και η κυβέρνησή του την ακύρωσαν. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η Ευρώπη ενεργειακά εξαρτάται από την Ευρασία. Mm-hmm. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Και σήμερα γίνεται ένας πόλεμος δικτύων. Από πού θα περάσουν τα δίκτυα, από πού θα περάσουν οι αγωγοί. Εάν πέρναγε αυτός ο αγωγός από τα βορειοανατολικά μας σύνορα, είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα που παίζονται. Έτσι, αμυντικά, μετράει πιο πολύ αυτό παρά να έχεις τρεις μεραρχίες εκεί πέρα. Με αυτήν την έννοια το είπα. Μάλιστα. Πάντως δεν βλέπω να φοβόσαστε για τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα με την έννοια του να γίνει πόλεμος. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι, δεν είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος. Ναι. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ για την υποβάθμιση της Ελλάδας και του ελληνισμού. Mm-hmm. Γιατί είναι άλλο πράγμα η Ελλάδα και άλλο πράγμα ο ελληνισμός. Ναι. Ο ελληνισμός υπάρχει 5.000 χρόνια. Η Ελλάδα ως κρατική οντότητα υπάρχει 180. Ναι. Και σε όλα αυτά τι ρόλο παίζουν τα κόμματα? Δηλαδή, για παράδειγμα, προέρχεστε από τις, τάξεις του Πασόκ, ναι, ναι. Από τους ιδρυτές, από τα σπλάχνα του. Ναι, ναι. Υπάρχει Πασόκ? Για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι πιο... Πιο βατό. Ναι. Όχι, τα άλλα βατά είναι. Εγώ πιστεύω τα καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει Πασόκ? Πασόκ υπάρχει στη συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση των απλών ανθρώπων, στη συνείδηση της οργανωμένης βάσης του. Μέχρι σήμερα, αν υπάρχει αυτό που λέγεται Πασόκ, υπάρχει γιατί τρώει, ξοδεύει την πολιτική κληρονομιά που μας άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Χάρη σε αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ό,τι λέγεται Πασόκ. Το Πασόκ με την πραγματική του έννοια, όχι, δεν υπάρχει. Και πρέπει να σας πω κάτι, για να είναι κατανοητό. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία επέλεξε να γίνει συστημική δύναμη. Δηλαδή εντάχθηκε στο σύστημα, δηλαδή πήγε δεξιά, δηλαδή έγινε νεοφιλελεύθερη. Μάλιστα. Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία στο σύνολό της, το Πασόκ το έκανε το 1996. Γιατί το διακύβευμα του 1996 δεν ήτανε ο Σιμίτης, ο Αρσένης, ο Τσοχατζόπουλος. Τώρα πια έχουν περάσει πολλά χρόνια και μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα. Το διακύβευμα του 1996 ήταν συγκεκριμένο. Υπήρχε μία άποψη που ήταν μειοψηφική, που έλεγε ότι το Πασόκ πρέπει να διατηρήσει τα κινηματικά του χαρακτηριστικά και την αντιστοίχησή του με τους μη προνομιούχους. Και υπήρχε η άλλη άποψη, που ανεδείχθη πλειοψηφική, που έλεγε «Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη». Σε όλη την Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία πήγε δεξιά. Άρα και εμείς πρέπει να πάμε δεξιά. Πρέπει να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της αγοράς. Το σύστημα. Προκειμένου να εξακολουθήσουμε να είμαστε κυβέρνηση. Τότε λοιπόν, με δημοκρατικό ή δημοκρατικοφανή τρόπο, μια οριακή έστω πλειοψηφία, αλλά πλειοψηφία της βάσης του Πασόκ, είπε δεν πειράζει. Ας πάμε δεξιά, φτάνει να είμαστε κυβέρνηση. Μάλιστα. Και κατέληξε εδώ. Κατέληξε εδώ και θεωρείτε ότι είναι... Το λέω, Γιάννη, αν θέλεις, και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί πολλοί τότε μου λέγανε, μα τι κάνεις, μα δεν βλέπεις. Μιλάω για το 95-96. Δεν βλέπεις ότι η πλειοψηφία θέλει αυτό. Δεν βλέπεις ότι θα φας το κεφάλι σου, γιατί βγαίνεις βουλευτής σε ένα νομό που το κόμμα βγάζει έναν. Και εσύ γίνεσαι η αιχμή της μειοψηφίας. Και είχα πει τότε ότι είναι, για μένα είναι ζήτημα κρίσης, συνείδησης, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Βλέπετε το Πασόκ να κατεβαίνει στις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο ΠΑΣΟΚ γίνεται μια διεργασία, γίνεται μια μάχη οπισθοφυλακής βασικά. Ο καθένας που νιώθει ανασφαλής θέλει να διατηρήσει κάποια αερίσματα. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει ενιαίο. Έχει να κάνει και με τις επιλογές που θα κάνει ο κύριος Παπανδρέου. Δεν είμαι βέβαιος για το τι θα συμβεί. Δεν είμαι βέβαιος. Παπανδρέου, βλέπετε να μένει. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου, ακόμα και αν δεν μείνει ως πρόταση για πρωθυπουργός, θα επιδιώξει να παραμείνει ως πρόεδρος. Γιατί? Νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε πολύ αν έμπαινα, αν απαντούσα στο γιατί. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα παραμείνει λοιπόν, θα θέλει να παραμείνει πρόεδρος. Νομίζω ότι θα το. Είπα νομίζω. Ναι, είπα νομίζω. Έστω και με ένα κόμμα στις τάξεις του, ξέρω εγώ, 10% ας πούμε. Δεν το ξέρω. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι. Ο Αντώνης ο Κοτσοκάς τι θα κάνει. Είναι ένα πολιτικό όνομα το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε ούτε να σκέφτεται πολιτικά, ούτε να συμμετέχει, ανεξάρτητα αν εδώ στοιχείο δεν. Καλά. Ξέρω ότι σε κεντρικό επίπεδο έχετε επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Δημοκρατική Αριστερά, σαν ένα αριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ας βάλω εγώ κάποιες ταπέλες, χωρίς να είναι αυτό. Είσαι σε κάποια επαφή. Τι θα κάνετε εσείς. Δηλαδή, ναι. Τι θα κάνει ο κόσμος ο οποίος έχει φύγει από το Μαντρί, ας το πούμε. Σου πω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι. Καταρχήν, εγώ δεν έφυγα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Είμαι φορέας αντίληψης ΠΑΣΟΚ. Όπως μας διαμόρφωσε η μεταπολίτευση. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ονειρεύεται ότι θα επαναφέρει τις μέρες του 77. Γιατί η κοινωνία άλλαξε, πολύ νερό κύλησε στα βλάκια. Σήμερα τι βλέπουμε. Εγώ δεν έφυγα λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έπαψε να είναι ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα βλέπουμε ότι περίπου ένα 30% της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ δηλώνει στις ποιοτικές κυλιόμενες έρευνες ότι δεν θέλει να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Εδώ γεννιέται ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι ελάχιστο το ποσοστό αυτού του κομματιού που πάει προς το ΚΚΕ, προς το ΣΥΡΙΖΑ, προς τη Δημοκρατική Αριστερά. Το μεγάλο κομμάτι πάει στο λευκό, στο άκυρο, στην αποχή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, και μάλιστα ο καθένας που σκέφτεται προοδευτικά, ότι αν ένα 30% της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ δεν πάει να ψηφίσει ή ψηφίσει λευκό και άκυρο, έχουμε μια συνολική μετατόπιση της πολιτικής γεωγραφίας σε πιο δεξιά, σε πιο συντηρητική κατεύθυνση. Μάλιστα. Για μένα λοιπόν η προσπάθεια, γιατί έχω απαλλαγή από προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις, η προσπάθεια έχει να κάνει με το πώς μπορούμε, εάν μπορούμε, δεν είμαι βέβαιος, να δώσουμε πολιτική έκφραση σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ασκεπείς. Ναι, ναι. Το λέω κατ' οικονομία, είναι λάθος ο όρος. Εντάξει, ναι. Δηλαδή να τους δώσουμε πολιτική έκφραση. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως η συντηρητική μετατόπιση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας άφησε κενό, έτσι και στην Ελλάδα η συντηρητική μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει ένα κενό. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί. Η φύση απεχθάνεται τα κενά και η πολιτική απεχθάνεται τα κενά. Αυτό το κενό λοιπόν πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Έχουμε μπει σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί αυτό που εγώ λέω μια νέα κυβερνητική όμως αριστερά. Όχι μια νέα αριστερά, γιατί με όλη μου την αγάπη και τη συμπάθεια απέναντι στην άλλη αριστερά πρέπει να πω σε εκείνους που μας ακούνε ότι μια αριστερά που 40 χρόνια τώρα περιορίζεται σε κάποιες μονοψήφιες σε κάθε περίπτωση εκλογικές καταγραφές είναι μια ακίνδυνη για το σύστημα αριστερά. Σας κάνει να πιστεύετε ότι θέλει να κυβερνήσει η αριστερά. το λέω με την ευρύτερη της αριστεράς, όχι. Ναι. Γιατί από ότι άλλα πράγματα φαίνονται. Ναι, πρέπει να σου πω ότι πάνω σε αυτό το ζήτημα, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ τα τεκτενόμενα της διεργασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αρχίσει μια συνολική προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ναι,
καταρχήν είναι ένα ζήτημα εθισμού. Όταν 40 χρόνια τώρα έχει συνηθίσει εκ του ασφαλούς να κάνεις κριτική, το να κάνεις κριτική είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να λες τι δεν θες, έχω αντίθεση με αυτό, είναι εύκολο. Το να έχεις θέση είναι το δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, καθένας που σκέφτεται προοδευτικά, αριστερά, όπως και αν το λέει, είναι υποχρεωμένος να κατανοήσει ότι για να διαμορφωθεί μια νέα κυβερνητική αριστερά, μια δύναμη ανατροπής, προϋπόθεση είναι ότι θα υπάρξει μια προγραμματικού χαρακτήρα επεξεργασία. Δηλαδή, τι θα πεις... Αυτά τώρα κουβεντιάζεται, αυτή την περίοδο. Ναι, και αυτά. Και αυτά. Και αυτά. Με τον κύριο Τσίπρα. Με όλους. Όχι, εμείς έχουμε συγκροτήσει αυτό που εμείς ονομάσαμε ενωτική κίνηση. Ναι. Είναι ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχουν πολλά στελέχη, επώνυμα του ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι και βουλευτές που έχουν φύγει διαφωνώντας με το μνημόνιο. Για να βάλω κάποιες ταπέλες, κουβεντιάζεται με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κουβέλη αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο. Αλλά... Κουβεντιάζουμε και με τον κύριο Θεοδωράκη και τη Σπίθα. Μάλιστα. Κουβεντιάζουμε και με τον κύριο Δημαρά και το Άρμα. Κουβεντιάζουμε και με τους οικολόγους πράσινους. Κουβεντιάζουμε με όλα τα κόμματα και τις συλλογικότητες που υπάρχουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Πολύ κουβέντα όμως. Ναι, πολύ κουβέντα. Από πολλοί κόσμος. Και δύσκολη κουβέντα. Ναι. Με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει τη δική του αντίληψη, τη σέβομαι αλλά διαφωνώ. Ναι. Δεν είμαι βέβαιος ότι το εγχείρημα θα ευδοκιμήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα αξίζει τον κόπο να το παλέψουμε, αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε. Βλέπετε αυτό το πράγμα να υλοποιείται στις εκλογές, δηλαδή να έχει ένα σχήμα πολιτικό. Δηλαδή να έχουμε, ας πούμε, εκτός από το, ας το πω, το καθιερωμένο, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ό,τι μείνει και λοιπά, ΚΚΕ, λαός και λοιπά, να έχουμε και μία κίνηση, όπως την είπατε, αιωνική κίνηση της αριστεράς. Ναι, εάν επιτευχθεί ο στόχος, θα έχουμε μία εκλογική συνεργασία, ναι, της ενωτικής κίνησης, των πασοκογενών, να το πω έτσι, ναι, απλά. Ναι, ναι, ναι. Είτε με όλους που είπα προηγουμένως, είτε με κάποιους από αυτούς. Σήμερα δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μάλιστα. Με τα δικά μας τι γίνεται από τα νησιά? Τα βλέπετε καθόλου? Τι εννοείς? Την ανάπτυξή τους. Δηλαδή θέλω να δω τη σκέψη σας, τα νησιά μέσα στην κρίση. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα η χώρα. Ναι. Τα νησιά πώς τα βλέπετε? Έχετε εμπειρία τέτοια από όλο το Αιγαίο? Τα νησιά λοιπόν μέσα στην κρίση πρέπει να ψαχτούν, όχι το καθένα από μόνο του όμως, δεν βγαίνει πουθενά, αν είναι δυνατόν όλα μαζί, και είναι ευθύνη και των δύο περιφερειαρχών και των δύο περιφερειακών συμβουλίων να διαμορφωθεί στρατηγική για τα νησιά με έναν ορίζοντα 20ετίας, αλλά με βάση τις γεωπολιτικές ανατροπές που γίνονται γύρω μας. Τι εννοώ? Εγώ θα ήθελα και δημοσίως να πω ένα μπράβο στο Γιάννη το Μαχαιρίδη, τον Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου. Ναι, γιατί? Γιατί έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία εδώ και πολλά χρόνια, η οποία άρχισε τώρα να αποδίδει καρπούς, να κλείσει ως περιφέρεια στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχία με τη Ρωσία. Στον τομέα του τουρισμού και όχι μόνο. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος βλέπει και πιο πέρα. Γίνεται αυτό που γίνεται στον κόσμο. Η Ευρώπη έχει κρίση. Εδώ έχεις ένα ορθόδοξο στοιχείο σε όλες τις πρώην χώρες Ανατολικής Ευρώπης που, αν θέλεις, το 5% από αυτό να έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει τουρισμό υψηλών προδιαγραφών, καταλαβαίνεις τι μπορεί να αποδώσει. Έχεις μια παραευξήνια περιοχή. Ο Αντρέας κάποτε είχε φτιάξει την παραευξήνια συνεργασία. Όλες τις χώρες που είναι γύρω από τον Εύξηνο Πόντο τις είχε φέρει σε μια συνεργασία και είχε γίνει και με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τράπεζα της παραευξήνιας συνεργασίας. Μετά το θάνατο του Αντρέα όλα αυτά βέβαια πήγανε περίπατο, γιατί υπάρχει μία λογική και ένα δόγμα ανήκομενη στην Δύση.
Εγώ δεν αμφισβητώ ότι η χώρα μου πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν ανήκεις κάπου και παραανήκεις και είσαι δεδομένος, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς και τίποτα. Πιστεύω λοιπόν ότι με δεδομένη την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο σύνολό της πρέπει να αναζητήσει και άλλου είδους στρατηγικές συμμαχίες με τη Ρωσία, με την παραευξήνια περιοχή, με τους Άραβες, γιατί όχι και με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που λέω για την Ελλάδα στο σύνολό της, να το εξειδικεύσουμε στα νησιά. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Φοβάμαι όμως... Αυτά την Τουρκία επίτηδες απ' έξω. Όχι, όταν λέω παραευξήνια, η Τουρκία είναι παραευξήνια. Εντάξει, όχι, Τουρκία... θέλω να διευκρινίσουμε εδώ πώς το σκέφτεστε. Είναι σαφές. Ναι. Είναι σαφές. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, Γιάννη, ναι, φοβάμαι ότι δεν ξέρουμε το διπλανό μας. Τι εννοείτε? Ναι, η Ελλάδα, ο μέσος Έλληνας, αν το ρωτήσεις, ρε φίλε, με ποιον είσαι, με τους κεμαλιστές ή με τον Ερντογάν, θα σου απαντήσει αβίαστα ότι είμαι με τους κεμαλικούς. Τα δεινά του ελληνισμού, ναι, έχουν προέρθει από τον Κεμάλ. Εντάξει. Ο Ερντογάν, το πρόγραμμά του στο εσωτερικό όσον αφορά τη χώρα, είναι αρκετά φιλολαϊκό. Mm-hmm. Μιλάμε για μια αγορά ανερχόμενη, μια αύξηση 8% του ΑΕΠ ετησίως τα τελευταία χρόνια. Μια χώρα που πέρασε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι το 2003. Η Τουρκία ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βγήκε μια χαρά. Και βγήκε μια χώρα και σηκώθηκε. Αυξάνει το ΑΕΠ 8% ετησίως. Αυτό τι σημαίνει? Όταν εμείς έχουμε μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ότι για την Ευρώπη είναι μία αγορά 80 εκατομμυρίων η οποία αναπτύσσεται, άρα έχει τεράστια αγοραστική δύναμη. Δεν θα βάλει λοιπόν κανείς τη ζυγαριά, κανείς επιχειρηματίας, εργοστασιάρχης, μία αγορά 80 εκατομμυρίων ανερχόμενη με μία αγορά 10 εκατομμυρίων που βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Μάλιστα. Αυτό πώς εξειδικεύεται στα νησιά, εγώ μπορώ να πω διάφορες σκέψεις, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να συγκροτήσουν ένα think tank, συγγνώμη για τον όρο, ένα επιτελείο εξειδικευμένων ανθρώπων που έχουν γνώση αυτών των πραγμάτων και να πούνε, ρε παιδιά, πώς φανταζόμαστε τα νησιά μας μετά από 20 χρόνια, όχι mm-hmm. του χρόνου, μετά από 20 χρόνια. Ξέρεις τι παθαίνουμε συνήθως στην Ελλάδα? Πολιτική μας σκέψη, ο σχεδιασμός, εξαντλείται το πολύ στα όρια της τετραετίας. Επειδή κάθε 4 χρόνια έχουμε εκλογές, ποιος θα γίνει βουλευτής, δήμαρχος, περιφερειάρχης, δεν ξέρω όλα. Για τοπικά δεν είπα τίποτα επίτηδες. Να, δεν έχω, ό,τι θέλεις. Γιατί θεωρώ ότι, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό να μπω σε ζητήματα τώρα, πώς βλέπετε τι γίνεται εδώ κλπ. Θέλω να ρωτήσω, βλέπετε να πάμε στην απειλή στη δραχμή? Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε, δεν είναι η άποψή μου, το διευκρινίζω για να μην παρεξηγηθεί, ότι εάν, όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, το 9, ναι, εάν έλεγε, τι, λέτε ότι σας χρωστάμε όλα αυτά, μάλιστα, για μας το μισό χρέος είναι απεχθές, δηλαδή είναι παράνομο, δηλαδή είναι το κογλυφικό και αρνούμαστε να το πληρώσουμε, όπως το έχει κάνει και άλλη χώρα, ο σημερινός, έχει γίνει 2-3 φορές αυτό, δηλαδή να γίνει σε διεθνή φόρα μια καταγραφή του χρέους πώς έχει διαμορφωθεί. Τότε θα σου λέγανε δραχμή, γύρνα στη δραχμή σου. Mm-hmm. Λένε κάποιοι και οικονομολόγοι και καθηγητές πανεπιστημίων και μεγάλα μυαλά ότι σήμερα η Ελλάδα θα ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση. Γιατί έχουν περάσει 2,5 χρόνια, πληρώνουμε, διωγγώνεται το χρέος και παρά τα αυτά δεν έχει μειωθεί το χρέος μας. Ούτε φαίνεται να μειώνεται για τα επόμενα 20 χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν... βλέπεις να γυρνάμε στη δραχμή, έχει να κάνει πρωτίστως με την Ευρώπη ως υπόσταση. Αυτή τη στιγμή η κρίση αγγίζει πλέον και την ίδια τη Γερμανία. Η Γερμανία δείχνει να έχει αρχίσει να έχει προβληματισμούς, όταν λέω Γερμανία εννοώ η κυρία Μέρκελ, να έχει προβληματισμούς. Βγήκαν 2 πρώην καγκελάριοι της Γερμανίας, Γιάννη,
και κατήγγειλαν τη Μέρκελ ότι αναθεωρεί τη στρατηγική, το στρατηγικό δόγμα της Γερμανίας των τελευταίων 30 ετών. Ξέρετε γιατί το κάνουν? Γιατί δείχνει η Μέρκελ σαν να ταλαντεύεται. Μπορώ να κάνω μια γερμανική Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Η Μέρκελ θέλει γερμανική Ευρώπη. Αλλά αν δεν μπορώ να κάνω γερμανική Ευρώπη και να με τούτους εδώ που έχουμε και να επιβάλλω τις απόψεις μου και τα συμφέροντά μου, γιατί να μην κοιτάξω και ανατολικά που εξαρτώμαι από τη Ρωσία ενεργειακά? Γιατί να μην πάω σε έναν άξονα Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία που μου διασφαλίζει πλουτοπαραγωγικές πηγές, με διασφαλίζει από ενέργεια, ορυκτά και ό,τι άλλο συμβαίνει. Θα πάμε στη δραχμή, θα πάμε δηλαδή αναγκαστικά, το λέτε εσείς τώρα. Λέτε ναι, να πάμε, εγώ λέω ότι το τι θα συμβεί στη χώρα μας, και δεν το λέω για να προσδώσω άλοθη ούτε στον Καραμαλή, ούτε στον Σαμαρά, ούτε στον Παπανδρέου, ούτε στον Παπαδήμο, με τους οποίους διαφωνώ. Το λέω γιατί πρέπει να είναι σαφές ότι το τι θα μας συμβεί εξαρτάται λιγότερο από τις πράξεις και τις παραλήψεις των ελληνικών κυβερνήσεων, χτεσινών, σημερινών ή αυριανών, και περισσότερο εξαρτάται από την έκβαση του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου που συντελείται αυτή τη στιγμή. Παλιά οι πόλεμοι γινόταν με τάγκς, τώρα γίνονται με μπάνκς. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Άρα, δεν ξέρω αν απαντώ στο ερώτημά σου έτσι όπως το έθεσες, αλλά αυτό γίνεται. Είμαστε πολύ, πολύ, πολύ πίσω δηλαδή. Είμαστε η τελευταία. Αυτό φαντάζομαι εγώ δηλαδή. Η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Αλλού παίζονται τα παιχνίδια δηλαδή. Είναι προφανές ότι αλλού παίζονται τα παιχνίδια. Είναι προφανέστατο. Αλλά θα πω κάτι, Γιάννη, για να κλείσουμε και κάπως αισιόδοξα. Ναι, ναι. Για να το κλείσουμε έτσι. Είναι τρία πράγματα. Ναι. Είναι η Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Ένας κύκλος. Αυτή η Ελλάδα ως κρατική οντότητα υπάρχει 180 χρόνια. Και αυτά τα 180 χρόνια δεν ήταν ομαλός πολιτικός βίος. Ήτανε πάντα εμφύλοι, ξένες κατοχές, δικτατορίες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, ο πρώτος κύκλος. Υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος που κατά τη γνώμη είναι η Ορθοδοξία. Που είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος από την ελληνική κρατική οντότητα. Και δεν πάσχω από καμιά θρησκοληψία έτσι, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας πώς το λέω. Και είναι ένας τρίτος κύκλος που περικλείει τους άλλους δύο, που είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός ως οικουμενική αξία. Ο ελληνισμός που υπάρχει 5.000 χρόνια. Ο ελληνισμός που έχει διαμορφώσει, έχει συμβάλει καθοριστικά στο να διαμορφωθεί η Ευρώπη. Εμείς λοιπόν δεν κατανοούμε ότι αυτοί οι τρεις κύκλοι βρίσκονται σε κρίση μεταξύ τους. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η πλατφόρμα η οποία μπορεί να μας πάει στο μέλλον είναι ο ελληνισμός και μόνο ο ελληνισμός. Κυρίες και κύριοι, επίλογος. Τον Αντώνη Κοτσακά, με συγχωρείτε που δεν έκανα πολλές ερωτήσεις, δεν μπορούσα να κάνω. Όπως βλέπετε είναι ένας ποταμός πολιτικής σκέψης που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάζει όσο ανεξάρτητα. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ έχω την ανάγκη, αισθάνομαι την ανάγκη να μόλις τελειώσει η συζήτηση αυτή την οποία βλέπετε να ρωτήσω και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ένα στενό κύκλο μιας συνέντευξης. Πιστεύουμε ότι κάτι προσθέσαμε στην πολιτική σας σκέψη από τη συνέντευξη. Εγώ εύχομαι να μην κουράσαμε, να μην θεωρήσει κάποιος ότι δεν τον αφορούν αυτά που είπαμε. Γιατί πιστέψτε με, μας αφορούν. Στο παγκοσμιοποιημένο χωριό που ζούμε, ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει, επηρεάζει και τη δική μας ζωή. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.